Δικαιούχο προσωπικό του ΚΕΜΕΑ της ΔΕΙΑΚ και του Δήμου Κομοτηνής για τα έτη 24 και 25. Εγκρίνεται ομόφωνα. Το 7ο θέμα, έκριση μη διενέργειας δημόσιας σύμβασης με τίτλο Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπατικών του Δήμου Κομοτηνής, των νομικών προσώπων ΔΕΙΑΚ και ΜΕΑ και των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα έτη 24 και 25. Εγκρίνεται ομόφωνα. Το 8ο θέμα, έκριση εισόδου-εξόδου συγκροτήματος ισόγειων κατοικιών επί της οδού Αγίου Ελευθερίου στη θέση Πλάτανο της κτηματικής περιοχής Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής. Κάποια διευκρίνηση, όχι. Εγκρίνεται ομόφωνα. Το 9ο θέμα, έκριση μη εκμίσθωσης δημοτικού οικοπαίδου στην οδό Φιλίππου στην Κομοτηνή για τοποθέτηση και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 23, σχετική 8 του 23 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής. Εντάξει, εδώ. Κάποιες απορίες. Απέναντι από το καφί είναι αυτό. Το Αρνεμούσι. Είναι το Αρνεμούσι. Είναι στο πεζόδρομο. Εντάξει. Εγκρίνεται ομόφωνα. Το 10ο θέμα. Έγκριση ημί πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου, συντήρηση υφιστάμενων Ιρλανδικών διαβάσεων και τεχνικών στα υδατορέματα του Δήμου Κομοτηνής 2021. Εδώ, παρακαλώ. Εγκρίνεται ομόφωνα. Το 11ο θέμα. Αυτό λίγο με τις νησίδες δεν μπορούμε να το. Και επίσης θα πω και κάτι. Κύριε Δήμαρχε, ήταν πολύ σωστή η απόφασή σας, πολύ σωστή, να επιλέξετε τον Αθηνίο και τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, τον κύριο Σαριωτάκη, για να κάνει τα συγκεκριμένα αγάλματα και τα συγκεκριμένα έργα πραγματικά. Τα οποία θα κοσμούν τέλος πάντων εκεί τους κόμους. Αλλά προχθές που κάνατε εκεί την παρουσίαση, νομίζω μόνο σας δηλαδή πάτε και χαλάτε όλη την εικόνα. Γιατί δηλαδή δεν μπορούσε να είναι ο κόμος έτοιμος. Έπρεπε δηλαδή να υπάρχουν λουλούδια, να υπάρχει κάτι εκεί πέρα. Δηλαδή πήγατε εκεί πέρα, προσπαθούσαν οι δύο καλλιτέχνες να βγάλουν εκεί το μουσαμά. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι πιο ωραίο. Έγινε μια ωραία διαδικασία. Πήρατε μια σωστή απόφαση να κάνει ο συγκεκριμένος το καθηγητή. Και πήγατε εκεί πέρα τώρα και γινόταν όλο αυτό, αυτή η προχειρότητα και αυτή η ιδέα. Θα μπορούσε αυτό να αναδειχθεί με πολύ καλύτερο τρόπο και να δώσει και μεγαλύτερη αξία και στο ίδιο το καλλιτέχνη. Τέλο πάντων, εμεί για τι νησίδε, επειδή το βλέπουμε πολλά χρόνια και πραγματικά υπάρχει θέμα, δεν θα ψηφίσουμε. Εντάξει. Ο κύριο Καραστάμου, παρακαλώ. Κατά μία άποψη θα μπορούσατε να με βρείτε σύμφωνο σε αυτό που λέτε. Εάν δεν είχαμε μπροστά την εισήγηση και βλέπαμε κάποια δεδομένα. Διότι ξεκινήσατε να λέτε αυτές οι εισήγησεις υπάρχουν μέχρι πολλά χρόνια που λειτουργούν. Είδαμε και κάποια δημοσιεύματα ότι εδώ και 3 χρόνια κατασκευάζονται. Για να βάλουμε τα πράγματα όπως έχουμε, απαντήσω λίγο και στο ερώτημα της κυρίας Κατσίνη για την ευθυγειακή παράθεση. Οι εισήγησεις είχαν ένα χρονοδιάγραμμα 12 μήνες. Νομίζω ότι δεν ήταν άλλο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Πήρανε 2 μήνες παράταση, διότι την παράταση αυτή την έδωσε στο δίκαιο η πολιτεία λόγω του ενεργειακού κόστου. Χωρίς να έχουμε κάποιο δικαίωμα, εμείς να το παραβλέψουμε ή να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και είχε και κάθε δικαίωμα εργολάβος να σταματήσει κάθε εργασία αυτό το διάστημα. Το έργο ξεκίνησε μέσω του COVID. Πήρε μόνο μία παράταση, 4 μήνες. Η κάθε εργολαβία δικαιούται την οριακή παράταση που είναι το 50% του συμβατικού χρόνου που έχουμε υπογράψει, δηλαδή τους 6 μήνες. Είχαμε και εμείς αυτή την απορία σήμερα με την τεχνική υπηρεσία, μάλλον όταν ήρθε η εισήγηση, να πούμε ότι δεν του δίνουν την παράταση, παρόλο που έρχεται και αν παρατηρήσατε το αίτημά του, το θέμα του, αφού έχει λήξει η τετράμινη παράβαση. Η πρώτη. Και μένουν 2 μήνες για να ολοκληρωθεί και η εξάμηνη ολοκληρωμένη οριακή παράταση που είναι μέχρι τις 16 έκτου. Δηλαδή στην ουσία 1,5 μήνα το δίνουμε τώρα. Εάν σήμερα δεν ψηφίσουμε την παράτασή του, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Αφήνουμε ένα έργο στον αέρα, ένα κενό, χωρίς να έχουμε δικαίωμα να το βγάλουμε και έκτοτο. Οι διαδικασίες της έκδοσης του αναδόχου ξεκινούν μετά τους 6 αυτούς μήνες της οριακής παράτασης που είμαστε υποχρεωμένοι κατά κάποιο τρόπο να το δώσουμε προκειμένου να μην χαλάσουμε το έργο. Το έργο τώρα πήγε αργά ή γρήγορα. Είναι μέσα στην